Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διεξάγεται το Πανελλήνιο Κύπελλο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Στο κύπελλο συμμετέχουν περισσότεροι από 560 αθλητές και αθλήτριες από 75 συλλόγους, αριθμοί ρεκόρ για τη διοργάνωση, με το Δήμο Αλεξανδρούπολης να είναι συνδιοργανωτής. Στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση, την πρώτη θέση είχε πάρει ο ΑΟΓ Αλεξανδρούπολης με 7 χρυσά, 2 ασημένια και ισάριθμα χάλκινα, ενώ ακολούθησαν ο ΑΣ Καβάλας και η Νίκη Αλεξανδρούπολης. Δεύτερη χρονιά και με ρεκόρ συμμετοχής σε σωματεία, περίπου 100, και ρεκόρ συμμετοχής και σε αθλητές, 560 άτομα. Ο κόσμος της Βορείου Ελλάδος το αγκάλιαζε στο πρωτάθλημα, αλλά φέτος υπάρχει κάτι πιο ιδιαίτερο, ότι έχουν ακολουθήσει και πολλά σωματεία από την Αθήνα, από νησιά όπως η Πέτρα Λέσβου, από τη Μυτιλίνη. Οπότε χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η Ομοσπονδία πέρσι ανέλαβε, πήρε την απόφαση να διεξάγει μετά από χρόνια το κύπελλο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και όπως βλέπουμε έχει ιδιαίτερη επιτυχία. Στόχος μας να πω είναι ότι του χρόνου να το κάνουμε το ανοιχτό πρωτάθλημα τριεθνές, δηλαδή να συμμετέχει και η Τουρκία και η Βουλγαρία. Να είναι ακόμα μεγαλύτερο από ό,τι είναι τώρα. Σωστά. Ελπίζω να το στηρίξει η τοπική κοινωνία, δηλαδή ο Δήμος και η Περιφέρεια. Ήδη με το Δήμο έχουμε μια αγαστή συνεργασία από πέρυσι, η οποία συνεχίστηκε και φέτος, και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Άλλη μια πετυχημένη αθλητική συνδιοργάνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τις αθλητικές ομοσπονδίες, μετά τους πετυχημένους αγώνες κολύμβησης, πετυχημένους αγώνες MMA, τους πετυχημένους αγώνες πικ-πονγκ, του σκακιού, αλλά και του τέικβοντου που σήμερα διεξάγονται στο κλειστό γυμναστήριο Μιχάλη Παρασκευόπουλου. Δίνουμε το παρόν ως Δήμος Αλεξανδρούπολης σε τέτοιες μεγάλες συνδιοργανώσεις, ώστε να προάγουμε τον αθλητισμό. Και πέραν μέσω αυτού, της προαγωγής του αθλητισμού, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για όλους αυτούς εδώ τους τελειόφυτους επιστήμονες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, γυμναστές απόφοιτοι της Γυμναστικής Ακαδημίας, είτε της Κομωδινής είτε της Θεσσαλονίκης. Είμαστε εδώ ούτως ώστε να δώσουμε το έναυσμα σε όλους τους δημότες, μικρούς δημότες μας, σε όλα τα μικρά παιδιά, αγόρια και κοκορίτσια, ούτως ώστε να παίρνουν μέρος σε όλες αυτές τις αθλητικές συνδιοργανώσεις, να παίρνουν μέρος και να γράφονται στον αθλητισμό μέσω των συλλόγων. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια εξαιρετική διοργάνωση για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην πόλη μας, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το Taekwondo και γενικότερα για όλους τους λόγους που είναι εδώ. Όπως είπατε και εσείς, ήρθαν αθλητές από πολλές πόλεις της όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, τον Δήμαρχό μας, τον Ζαμπούκη, τον Ιωάννη, και τον Αντιδήμαρχο, τον Αστερή, τον Ηλία, που είναι μπροστά σε αυτό και μας βοηθάνε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές. Ο αθλητικός του σύλλογος, ο δικός μας, έχει λάβει μέρος με 21 αθλητές. Και ευχόμαστε, όπως είπα, καλή επιτυχία και στους αθλητές μας, αλλά και σε όλους τους αθλητές, σε όλους τους συλλόγους.